Τον Ευρωβουλευτή και εκ νέου υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, καλησπέριζουμε. Γεια σας, κύριε Αρβανίτη. Τα χαμόγελα έχουν να κάνουν με το «τα λέμε μαζί», έχουν να κάνουν με την πορεία του κόμματος, με όλα αυτά. Ναι. Με όλα. Όλα. Είστε αισιόδοξος για σας. Το «για σας» δεν συμπεριλαμβάνει την ατομική διαδρομή μόνο. Είμαι αισιόδοξος για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Πιστεύω ότι η δουλειά αυτή που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκτιμηθεί και θα δώσει το κάτι παραπάνω σε αυτό που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του. Και μέσα ελάχιστα όμως έχουμε συζητήσει για αυτά. Δηλαδή περισσότερα μάθαμε στη διάρκεια που ήταν και πυκνές οι δικές μας συζητήσεις αυτών των 5 ετών που κλείνουν σιγά σιγά, παρά τώρα στην προεκλογική περίοδο. Υπήρξε ακόμη και από τον δικό σας επικεφαλής τόση ευρωπαϊκή αναφορά, τέτοιος απολογισμός για το τι έκανε η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή τι θα κάνει? Δεν νομίζω. Έτσι και έτσι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι το μόνο κόμμα το οποίο έβγαλε 10 συγκεκριμένους πολιτικούς άξονες για την πολιτική μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι θέλει να κάνει. Δώσαμε δηλαδή αυτό το πλαίσιο, τι είναι οι ευρωεκλογές. Έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα, στο κέντρο, πριν την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ψηφοδελτίου, του ψηφοδελτίου μας, και μετά βεβαίως την παρουσίαση του ψηφοδελτίου, παρουσία και του πρώην Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα, έγινε μια πολύ συγκεκριμένη και συγκροτημένη παρουσίαση των θέσεων. Από εκεί πέρα, και η δισογραφία από τη μία και ο αντίπαλος από την άλλη μπορεί να σε πάνε σε άλλα μονοπάτια. Οπότε έχει λίγο φύγει το πράγμα. Θα προσπαθήσουμε, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ, όπου κληθώ να επαναφέρω το θέμα των ευρωπαϊκών εκλογών σε ΕΡΟΠ κρίσιμες για την αριστερά και για τον δημοκρατικό χώρο ιστορικής σημασίας. Και εδώ πολύ σημαντικό ρόλο αδιαφυσβήτητα έχουν παίξει τα περιφερειακά δίκτυα και μερικές τηλεοπτικές παρεμβάσεις, και δεν λέω απόπειρες γιατί είναι συγκροτημένες επιχειρήσεις με διαδρομή, έχουν παίξει πραγματικά το ρόλο που δεν έχει παίξει το άλλο σύστημα, το συστημικό θα λέγαμε, το μηδιακό των Αθηνών. Στα περιφερειακά δίκτυα έγινε συζήτηση. Ή σε επίπεδο πάνελ, δηλαδή ομάδων. Τα ΤΕΜΠΗ γιατί δεν παίξαν πολύ προεκλογικά? Τα ΤΕΜΠΗ δεν έπαιξαν πολύ γιατί ο Εθνικός Αρχισυντάκτης ενδεχομένως δεν θα το ήθελε από τη μία, και βεβαίως αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί λέμε πολλές φορές ότι η χώρα είναι πολύ χαμηλά, η θέση 107. Είναι δηλαδή πώς το πολιτικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει το κεντρικό ενημερωτικό κομμάτι. Όμως πρέπει να σας πω ότι τα ΤΕΜΠΗ φυσικά δεν μπορεί να φωτογραφίσουν την πορεία ενός κόμματος. Είναι μια εθνική τραγωδία. Είναι ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα για το κράτος δικαίου. Και είμαι βέβαιος, κύριε Πολύζο, γιατί εμένα με ενδιαφέρει το θέμα και όχι η εκμετάλλευση αυτού, ότι μετά τις ευρωεκλογές θα δείτε ότι θα γίνει πάλι η ρογμή και πάλι θα είναι κεντρικό θέμα, καθώς και από την Ευρώπη θα έχουμε εξέλιξη, καθώς 17 Ιουλίου ανοίγει το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην Ελλάδα θα έχουμε δράσεις. Άκουσα χθες με πολύ μεγάλη προσοχή, εξ αποστάσεως εγώ. Να πούμε ότι εσείς η ΕΝ ενεργία, σε αναστολή, αλλά καταλαβαίνουμε τι λέμε, επιστρέφεται στο Κοινοβούλιο ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Φυσικά, δεν έχει κλείσει η θητεία σας. Όχι, όχι. Στις 17. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό. Και εχθές άκουσα εξ αποστάσεως και για λόγους και συμβολικούς και ουσιαστικούς τη συνέντευξη τύπου των συγγενών. Νομίζω είχε πολλά στοιχεία και η συμμετοχή, αυτή είναι η είδηση, η συμμετοχή του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της Ελλάδας, του δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας, δίνει μια νέα όθηση στο μεγάλο αυτό θέμα, το οποίο εγώ πιστεύω ότι θα βρει δικαίωση. Είμαι βέβαιος ότι θα βρει δικαίωση, ό,τι και να κάνει. Μάλιστα. Είδατε αυτή την εκτίμηση του κυρίου Γεράκη από τη ΜΑΡΚ, ότι μπορεί να δούμε το 6 μπροστά στην αποχή? Είναι στο 60, ας πούμε. Εντάξει, θα σας πω, το ακούω αυτό το πράγμα, αλλά σαν να είναι κάποιοι που επιθυμούν σαν και καλά να έχουμε αποχή. Όχι, αλλά δεν το λέω, δεν το λέω για τον κύριο Γεράκη. Δεν έρχεται στο όριο της μη νομιμότητος το αποτέλεσμα των εκλογών? Υπάρχει αυτό το θέμα, ναι, πολιτικά, ηθικά. Πώς νομιμοποιείται μια εκλογή όταν πηγαίνει η μειοψηφία του ελληνικού λαού, του κάθε λαού?
θα το έλεγα με κύριε Πολίζο και για τις εκλογές του Ιουνίου, αν είναι έτσι, σε ηθική βάση. Όμως έτσι είναι το σύστημα. Ωραία. Εγώ θεωρώ πάντως ότι υπάρχει ένα αφήγημα γενικώς που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, ότι θα υπάρχει αποχή, σαν ο λύκος με τα πρόβατα. Εγώ από την εκτίμηση που έχω και όπως περπατώ, θεωρώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη και για τις ευρωεκλογές και για το αφήγημα και για το μήνυμα και όπως και θα το δεις. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα είναι σε μια καραμέλα η οποία παίζει ότι θα έχουμε αποχή και όλοι φοβούνται την αποχή. Η αποχή εξυπηρετεί πάντα το πρώτο κόμμα, αυτό είναι σαφές. Οπότε μην γίνουν κροκοδίλια δάκρυα. Γι' αυτό ξέρουμε ότι τους βολεύει και βεβαίως ανατρέπει πλήρως τη συνολική εικόνα πολιτικής εκτίμησης των ανθρώπων, διότι οι εκλογές του Ιουνίου, σας φέρω ένα παράδειγμα, ουδεμία σχέση έχουν με το αποτέλεσμα του Μαΐου και σε επίπεδο πολιτικών οργανισμών. Φωτογραφίζει απόλυτα την καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ, όμως μπήκανε πολιτικές δυνάμεις μέσα που δεν θα μπαίνανε στην προηγούμενη με μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει συνέστηση, καταλαβαίνει ότι πολύ σημαντικά θέματα που τον αφορούν, είναι δικά τους θέματα και πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάει. Θα μπει, μπορεί να είναι ευχή αυτό. Ναι, μπορεί να είναι και ευχή. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος έχει την ωριμότητα, η δημοκρατία έχει προχωρήσει αρκετά στη χώρα, δεν πρέπει να τους κάνουμε το χατήρι σε κανέναν. Χθες βράδυ στη κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος ο Δημήτρης Κουτσούμπας τι θα ψηφίσετε, είπε, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ που οι ηγέτες διαγωνίζονται για τα εκατομμύρια, τα ακίνητα και τις μετοχές. Τι έγινε με αυτή την ιστορία, κέρδισε ή έχασε με τα ποθενέσχες το δικό του και του κ. Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το θέμα του κ. Κουτσούμπα, ότι έχει ξεχάσει το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κουτσούμπας. Καιρό τώρα. Όπως και... Συνειδητά. Βλέπω... Είναι σαν να λέτε ότι το κάνει συνειδητά. Δεν το βλέπω. Και βλέπω εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια πια, μία μανία απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και τώρα τελευταία απλώς έβαλε στο κάδρο και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες κινητοποιήσεις με πρωτοβουλία του ΚΑΠΑΚ. Ναι. Δεν ναι, λάτε γιατί σας χάσαμε εκεί που λέγατε για τις δημοσκοπήσεις με πρωτοβουλία του ΚΚΕ. Ναι. Εγώ λοιπόν, επειδή οι εκλογές αυτές είναι ευρωεκλογές και δεν ψηφίζουμε τον κύριο Κουτσούμπα, ούτε τον κύριο Κασελάκη, ούτε βεβαίως τον κύριο Μητσοτάκη. Ψηφίζουμε κόμματα που έχουν συγκεκριμένη στρατηγική, όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πρέπει να επιλέξεις τι, ποιος είναι κοντά στα δικά σου όνειρα και ποιος είναι χρήσιμο εργαλείο. Απλώς το ΚΚΕ πρέπει να σας πω, δεν θα τους προσβάλλω σε καμία περίπτωση, δεν συνεργάζεται ούτε με άλλο κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κανέναν. Έχει το απόλυτο της αλήθειας. Έχει το απόλυτο της αλήθειας και επικοινωνεί απολύτως με τα φυσικός, με τον Μάρξ και τον Λένιν. Είναι μονάδα, λέτε. Δεν ανήκει σε καμία ομάδα. Είναι... Όχι, δεν ανήκει στη Left. Είναι στους μη εγγεγραμμένους και δεν άρα έχει είναι μονάδα. Είναι, ως βουλευτές θα βγάλει. Δύο βουλευτές. Όχι, όχι, δεν εννοώ μονάδα τον κύριο Παπαδάκη για παράδειγμα. Εννοώ ότι δεν ανήκει σε ομάδα. Γιατί αυτό που ξέρουμε για το Ευρωκοινοβούλιο είναι στους μη εγγεγραμμένους. Είναι η εξαίρεση των μη εγγεγραμμένων και από εκεί. Που συνήθως είναι οι ανεξάρτητοι, κύριε... αυτοί που δεν τους δέχεται κανείς. Κύριε Πολύζο, όταν μιλάνε οι συνάδελφοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν αναφέρεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι μη εγγεγραμμένοι. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό, δεν είναι μορφή, έτσι είναι. Εγώ θα ήθελα, πάμε όμως πέρα από την απάντηση που δώσατε για τον κύριο Κουτσούμπα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ θα ήθελα να είναι στη Left, να συμμετέχουν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μάλλον η αριστερά, είναι κομμάτι της σύνθεσης. Δεν λέω εγώ ότι είμαι το απόλυτο του σωστού, όμως πρέπει να έχουμε σύνθεση με άλλες ευρωπαϊκές φωνές, αριστερές, ριζοσπαστικές, πράσινες. Μέσα σε μια κοινή ομάδα. Οι πράσινοι ή οι σοσιαλιστές, παραδείγματος χάρη της Ισπανίας, δεν έχουν καμία σχέση με τους σοσιαλιστές της Τσεχίας. Πόσο μάλλον εμείς με τους Τσέχους αριστερούς. Σύνθεση κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε ένα κοινό δρόμο επικοινωνίας για να συνομοθετήσουμε πράγματα για τους λαούς. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάποιος λέει δεν μου κάνει, θέλω να βγω, δεν θέλω να είμαι, δεν συμμετέχω, είναι δικό τους. Μετερίζει, δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό και δεν μου πέφτει και λόγος. Σε καμία περίπτωση. Εγώ τιμώ το ΚΚΕ, αλλά κρίνω την. Του. Πιστεύω ότι δεν είναι εποχή αυτή τη στιγμή για πολυτεμαχισμό των δυνάμεων της αριστεράς και αυτό φεύγω σε άλλες προσωπικότητες που έχουν κάνει κόμματα στον ευρύτερο χώρο, όπου έχουμε το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το κόμμα του κυρίου Χαρίτση, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, το κόμμα του όποιου.
Ναι. Τώρα στο ερώτημά μου για το τι έγινε με τα Ποθενέσχες, Κασελάκη, Μητσοτάκη. Γιατί από αυτό ξεκινήσαμε. Εντάξει, ξεκινήσαμε με αυτό. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό ήταν μια καραμέλα που έπεσε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία να μας δείξει το Ποθενέσχες. Ο κύριος Κασελάκης έκρινε ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν τις εκλογές. 7 μέρες πριν. Αν το έκανε ένα μήνα πριν, θα πηγαίναμε με αυτό το θέμα, μόνο θεματικά, μέχρι τις εκλογές. Θα μπορούσε να το κάνει μετά τις εκλογές. Ο αντίπαλος θα έλεγε ότι αυτό είναι unfair, το κρύβατε. Εντάξει, ό,τι και να έκανε, νομίζω ότι θα ήταν έτσι. Βέβαια, από εκεί και πέρα, η ιστορία του πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το ξέρουν οι τηλεθεατές σας, ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν απόδημος. Τι σημαίνει ότι δρούσε, επιχειρούσε στο εξωτερικό. Οπότε έχει το νομικό πλαίσιο από την ημέρα που εκλέχθηκε πρόεδρος δημοκρατικά μέχρι και τις αρχές του Ιουλίου να καταθέσει σε μια πλατφόρμα που δεν λειτουργούσε βέβαια, αλλά έχει το δικαίωμα αυτό. Ας περιμένουμε, δεν νομίζω αυτό είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, όχι, γιατί εσείς τρίβατε κάποια στιγμή τα χέρια σου ότι είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Μα τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και τη μεγάλη περιουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό είπατε. Κύριε Πολύζο, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, εγώ έχω ένα θέμα γενικότερα με το πόθεν. Γενικώ το λέω. Μα το πόθεν είναι αστείο. Πρέπει να φύγει από την. Αυτό συζητάμε τώρα. Ωραία. Εντάξει, εγώ καταθέτω το Ποθενέσχες. Θα το δείτε, μπείτε μέσα να το δείτε. Δεν υπάρχει τίποτα. Διότι από τη δουλειά μου ως δημοσιογράφος δεν μπορούσα να κάνω υπεραξία να βγάλω το κάτι παραπάνω. Ούτε αυτοκίνητο δεν υπάρχει σήμερα. Και δεν τα βάζω στο μαξιλάρι. Δεν υπάρχει. Πώς θα το κάνω. Και από τη δουλειά του Ευρωβουλευτή, τη δουλειά του Ευρωβουλευτή, πάλι δεν μπορείς να. Ή του βουλευτή, για τους αδέλφους λέω, δεν προκύπτει ότι κάποιος μπορεί να βγάλει περιουσία. Πρέπει λοιπόν να αποδεικνύουν τα πολιτικά πρόσωπα και οι δημοσιογράφοι και οι λειτουργοί που τα βρήκες, φίλε μου, τα λεφτά και πήρες το σπίτι, το κότερο, ό,τι πήρες, το κοτέτσι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γενικώς με το πόθεν, πρέπει να σας πω. Οι άνθρωποι που είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταθέτουμε άλλη αίτηση στην αρχή με την θητεία, το λέω για τους νέους που θα έρθουν, με αποδεικτικά στοιχεία και δεν πρέπει να συμμετέχουν σε εταιρείες και σχήματα. Γιατί είχα μάλλον ένα θέμα εκεί, το ξέρετε, με τα λόμπις που έσκασε βέβαια και το μεγάλο που ήταν το Catergate, για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται καλύτερη ζωή. Πώς θα έρθει? Ωραίο σύνθημα. Όχι, είναι ωραίο, σύμφωνοι. Ωραίο και θέλω να σας πω ότι ξέρετε. Είναι ωραίο και το τρέιλερ που πηγαίνει από πόλη σε πόλη, όλα ωραία, αλλά πρέπει να δώσουμε περιεχόμενο στο σύνθημα. Ακριβώς. Εγώ σας λέω την αλήθεια, κύριε Πολύζου. Δεν το πίστεψα στην αρχή. Είμαι και παλιό λογικής. Λέω, τι είναι αυτό τώρα, μια καλύτερη ζωή? Γιατί? Όμως, πρέπει να δώσουμε περιεχόμενο. Πώς θα το είπατε? Όμως, στις περιοδίες, στις κουβέντες, στην επικοινωνία με τον κόσμο, ο κόσμος πια ξέρει τι συμβαίνει. Ο κόσμος ξέρει πια ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυρίαρχων δυνάμεων. Ξέρει ποιες είναι οι ρογμές, ξέρει και ποια είναι η κυβέρνησή του. Δεν έχει ανάγκη από μένα να του περιγράψω τι ζει. Έχει εσάς, τους ανθρώπους που εκπέμπεται. Θέλει λοιπόν ελπίδα. Και η ελπίδα που είναι για μια καλύτερη ζωή, έλα με την αριστερά και μπορούμε να συζητήσουμε για όποια θέματα θέλετε στο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο που πρέπει να είναι από την κλιματική κρίση, πώς θα αντέξουμε και θα το αλλάξουμε. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το δικαίωμα της στέγης, για το δικαίωμα στην καλύτερο μισθό, για τα δικαιώματα των ανάπηρων ανθρώπων που στην Ελλάδα είναι αόρατα, για τα εργατικά δυστυχήματα που είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών μέχρι και τα δικαιώματα, ξέρετε, ακόμα και των πολιτών που έκαναν τη στραβή, το λάθος, πέρασαν την κόκκινη γραμμή και είναι στη φυλακή. Για όλα αυτά, για όλους τους ανθρώπους υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις βεβαίως στη δημοκρατία. Αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το βλέπει, παρεμβαίνει, νομοθετεί και εκεί που θα κρίνει ο Πολύζος τον Αρβανίτη και τον κύριο Παπαδάκη από το ΚΚΕ ή τον κύριο Μεϊμαράκη είναι τι έκανες εσύ εκεί, τι πρόταση είχες, τι νομοθετική παρέμβαση είχες και πού είσαι χρήσιμος για τη ζωή μου, για να έχω μια καλύτερη ζωή. Ναι, από τώρα ξέρετε ποιο είναι τώρα για να τα λέμε όλα. Επειδή έχουμε υπάρξει στην ίδια όχθη για πολύ καιρό, ενώ επαγγελματικά, ότι δεν μπορούμε τώρα προεκλογικά να πούμε πόσο δούλεψε ο Αρβανίτης και πόσο δεν δούλεψε. Όχι, όχι. Ο τάδε το λέω στη διάρκεια. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε αυτή την άνεση να πούμε για το πόσο κάποιοι πέρασαν από τη θέση που είστε εσείς σήμερα το Ευρωβουλευτή και δεν πήραν χαμπάρι τι σημαίνει να είσαι Ευρωβουλευτής. Ισχύει. Και θα πεις ότι κάνεις δολοφονία χαρακτήρων, ας πούμε. Όχι, όχι. Και κάποιοι, εγώ θα το πάω ανάποδο και θα δείτε ότι θέλω να το πω με εντυμότητα. Και κάποιοι
Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δούλεψα σκληρά. Σαφώς. Συγκρουστήκαμε. Σαφώς. Ήταν εκεί. Ανταλλάξαμε απόψεις. Δεν είναι όλα καλή. Ούτε άσπρο, ούτε μαύρο. Έτσι. Όχι. Προς Θεού. Εγώ είπα ότι έχει ενδιαφέρον και το TRT το κάνει στη διάρκεια της θητείας. Ανοίγονται θέματα. Μια κουβέντα που μπορεί να γίνει για τα ανάπηρα άτομα. Τι έκανες εσύ λοιπόν, τι ψήφισες, τι προτείνεις, τι ακούς. Τι λέει η κοινωνία, τι έφερες. Λέω για αυτή τη διαδικασία μετά τις ευρωεκλογές. Εδώ είχα τη δυνατότητα, είπαμε τόσα θέματα. Από έτσι. Το προσφυγικό μέχρι την τελική. Λοιπόν, σας χαιρετώ γιατί παρασύρθηκα, πάντα παρασύρωμαι και περιμένουν ακόμη πολλοί υποψήφοι. Γεια σας, κύριε Αβανίτη. Γεια σας, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.